εκπληκτικά γιορτές του ποδοσφαίρου και δίνουν το παράδειγμα σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, και βεβαίως σε κάθε νομό που παίζεται ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στο Final Four. Και σε πολύ λίγο θα δώσω το λόγο στον Μανώλη Βαρδαλαχάκη. Θα είναι εδώ ο Θοδωρής Αγοράκης και ο Τραγιανός Δέλλας. Αλλά πάμε τώρα στα ονόματα των πρωταγωνιστών σήμερα μέσα στο γήπεδο. Πανοραμικά πλάνα εδώ από τη γύρω περιοχή στο στάδιο του Αρκαλοχωρίου και το Αρκαλοχώρι βεβαίως. Ενώ βλέπετε εσείς, δεν μπορούσε να υπάρξει τελικός χωρίς κριτική μουσική. Η ΕΠΣΗ, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος και η Περιφέρεια Κρήτης έχουν δουλέψει πάρα πολύ τις τελευταίες εβδομάδες για να προσφέρουν αυτό το θέαμα και να στείλουν μηνύματα όχι μόνο αθλητισμού, να στείλουν μηνύματα πολιτισμού σε αυτήν εδώ την περιοχή όπως το Αρκαλοχώρι. Αλλά νομίζω, Γιώργο, ότι με αυτές τις εικόνες που παρακολουθούμε μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες Crete TV, αυτές τις εικόνες που πηγαίνουν σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, το Αρκαλοχώρι δείχνει ότι είναι εδώ, είναι ζωντανό. Πράγματι είναι ζωντανό το Αρκαλοχώρι και η γύρω περιοχή. Όλα πήγαν καλά, όλα πήγαν καλά, Γιώργο, και σήμερα μία ηλιόλουστη μέρα. Μία ηλιόλουστη μέρα. Το τελετουργικό της, που έχει ετοιμάσει η ΕΠΣΗ. Πάρα πολύ όμορφη εικόνα αυτή και με τα παιδιά. Αλλά και η μουσική επένδυση υπάρχει από πριν και νομίζω πως φτιάχνει τη διάθεση του κόσμου. Κόκκινη κάρτα στη βία. Κόκκινη κάρτα στη βία, το καλύτερο μήνυμα. Το παιχνίδι είναι χαρά, είναι ψυχαγωγία, είναι διασκέδαση. Έτσι, Γιώργο, κόκκινη κάρτα στη βία βγάζει σήμερα εδώ το Final Four. Αυτό που σας έλεγε ο Μανώλης Δαταλαχάκης. Το ένα είναι του Euro του 2000. Το είδαμε το πανό. Και τώρα βλέπουμε βεβαίως τα αστέρια του 2004. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Υπονορίστηκε από το πρωί. Το γήπεδο εδώ το πρωί ήταν γεμάτο με νέα παιδιά, ακαδημίες. Ήταν εδώ ο Θοδωρής Ζαγοράκης που μίλησε στα παιδιά. Φωτογραφήθηκε μαζί τους, μοίρασε αυτόγραφα. Οι διαιτητές και οι δύο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. ΠΟΑ, τυπικά γηπεδούχος, Αλμυρός, τυπικά φιλοξενούμενος σε αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου, με πυροτεχνήματα, όμορφες στιγμές, φαντασμαγορικές στιγμές εδώ στο στάδιο του Αρκαλοχωρίου. Μανώλη, όπως είπε, στα παιδιά είναι από τις ακαδημίες του Αρκαλοχωρίου και του Ανθεστίωνα, έτσι. Ναι, βλέπω και παιδιά και από άλλες ακαδημίες και από τον ΠΟΑ και από τον Δωριέα που μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για να χαιρετήσουν τις ομάδες. Ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ, κύριος Τζόρτζογλου, ο εκπρόσωπος της UEFA, κύριος Λούντολφ, ο περιφερειάρχης Κρήτης, κύριος Αρναουτάκης, ο δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος, κύριος Γεγκέρογλου, και ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Αστέριος Αντωνίου, χαιρετούν τις ομάδες τιμητικά. Βλέπω τον κύριο Λούντολφ, ο οποίος πραγματικά, Γιώργο, αν και Γερμανός, έτσι και γνωρίζουμε όλοι, το χαίρεται με την καρδιά του. Αυτές οι παρουσίες της UEFA από την ΕΠΟ, από τη Super League, νομίζω ότι δίνουν έτσι και δίνουν ένα διαφορετικό στίγμα και επιβεβαιώνουν ότι εδώ στο Ηράκλειο το ποδόσφαιρο το βλέπουν όλοι αλλιώς. Και το βλέπουμε κι εμείς αλλιώς, έτσι. Και η ατμόσφαιρα είναι πολύ ωραία, άλλωστε εδώ πάρα πολλά παιδιά. Ναι, τώρα. Τώρα το πασίγιο από τον ΠΟΑ και τον Αλμυρό. Και από τον Αλμυρό για τον ΠΟΑ. Σωστά, Γιώργο, ο Αλμυρός χειροκρότησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΟΑ, οι οποίοι ήταν εκείνοι που πέρασαν. Final Four κυπέλου ΕΠΣΗ. Να ο Αλμυρός, περνάει τώρα. Ο Αλμυρός πάει για το κύπελο τώρα, λοιπόν. Βαγγέλη! Μπαίνουν εδώ δίπλα στην εξέδρα, ποδοσφαιριστές. Ο Κρίς Ξενοκτιστάκης, ο Βουηδάσκης, ο Θανάσης ο Πατινιώτης, ο Τουργαίδης, μαζί. Ο Τριγωνάκης, ο Πλούταρχος, η κούπα στο γάζι. Τώρα ο Λευτέρης Γιαλούσης και ο πρόεδρος θα τη σηκώσουν στον ουρανό. Ο Αλμυρός κυπελούχος ΕΠΣΗ για την περίοδο 2023-2024. Και κάτι εκπληκτικό. Εκπληκτικό αυτό που γίνεται στο Αρκαλοχώρι. Τα χρώματα και τα αρώματα που σας έλεγα. Τα είπες, Γιώργο, το είπες. Αποκάλυψε την έκπληξη, αλλά ήταν πολύ όμορφο αυτό το σκηνικό. Δεν το ήξερα πάντως. Δεν το ήξερα. Απίστευτο, μπράβο στην ΕΠΣΗ. Πολύ όμορφη εικόνα, νομίζω. Για αυτό το σκηνικό που στήθηκε. Με το μόλις ο Αλμυρός σήκωσε την κούπα,
Εδώ ο πρόεδρος ο Θωμάς Γαβαλάς, σαν μικρό παιδί, πανηγυρίζει κι αυτός. Μια κούπα, νομίζω που όπως είπαμε ο πρόεδρος βήμα-βήμα. Και εδώ αποθεώνεται ο πρόεδρος. Ο Μαλώδης ο Σουτζής σηκώνει κι αυτός την κούπα. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες και το σηκώνουν και το πρόεδρο, ναι, στα χέρια έτσι. Σίγουρα επαναλαμβάνω. Μεγάλη αποθέωση στον πρόεδρο, μεγάλη αποθέωση. Να δώσουμε τα συγχαρητήρια στους διοργανωτές, την ΕΠΣΗ και στις δύο ομάδες που έφτασαν εδώ και στις τέσσερις του Final Four.